Ας πάμε τώρα στη Συμφωνία των Πρεσπών. Φάνηκε πια πως είναι μια πολύ επιζήμια, μια απαράδεκτη συμφωνία, όπως ακριβώς είχαμε προειδοποιήσει στη Βουλή και εμείς και άλλα κόμματα. Φάνηκε πως η Ελλάδα έδωσε τα πάντα από την αρχή και όνομα και αναγνώριση εθνότητας και αναγνώριση γλώσσας, ενώ προσέξτε, τα Σκόπια υποσχέθηκαν ότι θα κάνουν κάποιες παραχωρήσεις στο μέλλον, αν και εφόσον προχωρήσει η ένταξή τους στην Ευρώπη. Που δεν εξαρτάται όμως ούτε από εμάς ούτε από τα Σκόπια. Άλλωστε μπορεί άλλες χώρες να βάλουν βέτο. Και αυτό έγινε. Η Γαλλία, η Ολλανδία και η Δανία άσκησαν βέτο. Ενώ και η Βουλγαρία βλέπει σοβαρά προβλήματα για την αναγνώριση της λεγόμενης μακεδονικής γλώσσας. Και έτσι παρέμειναν μόνον οι δικές μας πλήρεις παραχωρήσεις που είχαν γίνει εξ αρχής. Ενώ οι σκοπιανές μελλοντικές δεσμεύσεις είναι στον αέρα. Κάποιοι μας έλεγαν πως αν βάλουμε τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ θα τα σταθεροποιήσουμε. Εδώ όμως ζούμε το παράξενο, ότι αφού μπήκαν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ, άρχισαν οι αμφιβολίες για το ίδιο το ΝΑΤΟ. Προσέξτε, η Αμερική θέτει σοβαρό θέμα για τη χρηματοδότηση του ΝΑΤΟ. Η κρίση στην Συρία κατέδειξε τη δυσλειτουργία του ΝΑΤΟ. Και φτάσαμε στο σημείο Μακρόν να θεωρεί κλινικά νεκρό το ΝΑΤΟ. Εγώ δεν θα τα σχολιάσω αυτά σήμερα. Ας το δούμε όμως απλά. Υποτίθεται λοιπόν ότι το ΝΑΤΟ θα σταθεροποιούσε τα Σκόπια. Αλλά φτάσαμε πια στο σημείο εμείς, οι φιλοατλαντιστές, να αναρωτιόμαστε το ίδιο το ΝΑΤΟ ποιος θα το σταθεροποιήσει. Δεχθήκαμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, στις πρέσπες ένα ψέμα. Αναγνωρίσαμε έναν αλυτρωτισμό που δημιουργεί προβλήματα τόσο με εμάς όσο και με άλλα κράτη της περιοχής, που προκαλεί τριβές μέσα στα κράτη και ανάμεσα στα κράτη, τριβές που πριν δεν υπήρχαν και που μέσα στα ίδια τα Σκόπια προκαλεί πλέον σοβαρούς τριγμούς. Αυτό, φίλες και φίλοι, δεν είναι πολιτική σταθερότητας. Είναι το ακριβώς αντίθετο. Πολιτική αποσταθεροποίησης. Το είχαμε πει καθαρά από πριν και τώρα επαληθεύεται. Το ερώτημα βέβαια είναι τι κάνουμε από εδώ και στο εξής. Να σας πω πριν απ' όλα κάτι προσωπικό. Όταν δίνεις μια μάχη, σημασία δεν έχει αν δίπλα σου πολλοί έχουν κουραστεί. Σημασία έχει αν εσύ συνεχίζεις να νοιάζεσαι για μια μάχη που το ξέρεις ότι έχει την πολύ μεγάλη αξία της. Το πολιτικό ερώτημα είναι πώς θα αποδεσμευτούμε χωρίς να πληρώσουμε κόστος. Και αυτό δεν είναι εύκολο, γιατί δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Γιατί πρόκειται για συμφωνία που δεν περπατάει ούτε μέσα ούτε έξω, ούτε στα Βαλκάνια ούτε στην Ευρώπη. Κατανοώ αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός, ότι δεν μπορούμε να αποδεσμευτούμε από τη συμφωνία αυτή από τη μία μέρα στην άλλη με το «έτσι θέλω». Όμως δεν μπορούμε και να ωρεοποιούμε μια συμφωνία που εμείς οι ίδιοι την έχουμε καταγγείλει ως επιζήμια και απαράδεκτη και που επιπλέον δεν περπατάει. Για την ώρα οφείλουμε να θωρακίσουμε την Ελλάδα από τις αρνητικές επιπτώσεις της συμφωνίας, να εκμεταλλευτούμε όλα τα προβλήματα που δημιουργεί και όλες τις αδυναμίες της και κυρίως να δυναμώσουμε την Ελλάδα και τη διαπραγματευτική της θέση, ώστε μετά να μπορούμε να πετύχουμε τη δικαίωση της χώρας μας, την πλήρη δικαίωση της Μακεδονίας και της ελληνικότητά της, από την οποία δεν παρετούμαστε και δεν έχουμε το δικαίωμα να παραιτηθούμε. Και βεβαίως, εκείνοι οι οποίοι υπέγραψαν τη συμφωνία είναι οι τελευταίοι που δικαιούνται να μας κουνάνε το δάχτυλο.